Και σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα των αγανακτισμένων. Έχω καλεσμένο τον κύριο Βασίλη Σπύρο, ο οποίος είναι ο αρχηγός των αγανακτισμένων, είναι εκλεγμένος με άμεσο δημοκρατικές, έτσι δεν είναι. Με άμεσο δημοκρατικές διαδικασίες. Με διαδικασίες. Πότε εκλεχθήκατε? Έχουμε τώρα 15 μέρες. 15 μέρες, μάλιστα. Και θα μας πει πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Ξέρετε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ότι έχουμε το πρόβλημα της Ελλάδος, αυτά που γίνονται σήμερα, τα θέματα αυτά τα ξέρετε, γίνεται με τα μνημόνια, με τα μνημόνια 2, τις ταλαιπωρίες που δέχεται ο κόσμος καθημερινά, και γι' αυτό υπάρχει και το κίνημα των αγανακτισμένων, και ευτυχώς που υπάρχει το κίνημα των αγανακτισμένων, αλλά έχουμε και το θέμα ότι το πλήττουν τα κανάλια και δεν το εμφανίζουν, και το εμφανίζουν ως ένα κίνημα ηλιθίων, ας πούμε, θα έλεγα. Έτσι είναι. Ακριβώς, δυστυχώς, να μην πω σε τα κανάλια δεν έχουν στην νέα τάξη πραγμάτων και δεν μας παραχωρούν κανένα απολύτως δημόσιο βήμα, διότι θέλουν να παίξουν το παιχνίδι που πρέπει να παίξουν, της παγκοσμιοποίησης, της πολιτοποίησης των λαών. Προσπαθούν να ενώσουν όλους τους λαούς και όλους τους θεούς και όλα τα κράτη και όλους τους πολιτισμούς σε ένα λαό, σε ένα θεό, σε ένα κράτος και σε ένα πολιτισμό, για να φέρουν αυτό που νομίζουν αυτόν να φέρουν, για να μας διοικήσουν. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει ένα κίνημα αγανακτισμένο, πραγματικά αγανακτισμένο, για να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό και σε όλους τους λαούς του κόσμου ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται μια γενοκτονία. Ναι. Το όπλο όλων αυτών των κοσμοκρατόρων και των εξουσιαστών είναι το βιοποριστικό όπλο. Ένα όπλο δηλαδή το οποίο βασίζεται στη φτώχεια, στην πείνα και στην εξαθλίωση. Μάλιστα. Προσπαθούν μέσα από τη φτώχεια, την πείνα και την εξαθλίωση να εξαφανίσουν έναν ελληνικό λαό, να κάνουν τον ελληνικό λαό περιπλανόμενους Έλληνες, όπως ήταν κάποτε οι περιπλανόμενοι Ιουδαίοι. Ναι. Δυστυχώς το πετύχανε, έχουν φύγει ήδη 120.000 Ελληνόπουλα και έχουν πάει σε διάφορα κράτη για να βγουν μεγάλη πληγή, και θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί δυστυχώς. Και οι υπόλοιποι όσοι μείνουν εδώ πέρα θα εξαθλειωθούν, ώστε αργότερα μέσα από την εξαθλίωση, την πείνα και την φτώχεια να δεχτούν τα μικροτσίπ που θέλουν αυτοί να τους βάλουν για να ελέγχουν τα πάντα και τους πάντες και να φέρουν κάποιον που θα τον ονομάσουν δικό τους Θεό, ας πούμε. Λοιπόν, γίνεται μια γενοκτονία, γίνεται ένας αφανισμός. Πρέπει εμείς να αντισταθούμε σε αυτές τις κρατικές συμμορίες που είναι η πολιτική, η δικαστική και η τραπεζική. Πώς αντισταθείτε, αυτό είναι η ερώτηση. Ακούστε να δείτε. Έχει οργανωθεί τώρα. Έχουν αποδιοργανώσει το καλοκαίρι στα αποδιοργανωμένα. Έγιναν αυτά που έγιναν τα σκηνικά που μαζέψανε τις σκηνές και φέρανε αστυνομία κτλ. Και έγιναν τα λοιπά. Και τώρα πώς θα οργανωθείτε, από πότε θα οργανωθείτε και πώς θα οργανωθείτε και τι σκέφτεστε. Θα γίνουν δολοφονίες, θα κάνετε επανάσταση, τι θα κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε, κανένας αγώνας και καμία επανάσταση δεν έχει επιτύχει δυστυχώς εάν δεν χυθεί αίμα. Με το να ρητολογούμε φιλοσοφώντας ή να φιλοσοφούμε ρητολογώντας δεν λέει τίποτα. Δυστυχώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε οι συμμορίες. Αντιμετωπίζονται με συμμορίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε συντεταγμένες συμμορίες δωροδοκούμενων απαταιών που παριστάνε τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς, που παριστάνε τους δικαστές, που παριστάνε τους τραπεζίτες και έχουν μαζέψει όλο το χρήμα με το πρόγραμμα Νέα Συμφωνία, όπως είχε κάνει ο Ρούσβελτ. Μαζέψαν όλο το χρυσό και αρχίζουν και πλαστικοπούν και πλαστογραφούν το χρήμα. Λοιπόν, όλοι οι αγώνες πρέπει να γίνουν αφού χυθεί αίμα. Με το να μαζεύουμε υπογραφές και να κάνουμε συμβούλια και να στέλνουμε χαρτιά διαμαρτυρίας. Αυτά είναι, τα κάνουν οι πράκτορες. Ναι. Λοιπόν, εμείς τώρα θα επανασυνταχθούμε από το Σεπτέμβριο βεβαίως. Λοιπόν, και δεν μπορώ βεβαίως να σας πω ακριβώς τι έχουμε σκοπό να κάνουμε. Πάντως θα κάνουμε πολύ πιο δυναμικές κινήσεις. Ναι. Θα σταματήσουμε τη φιλολογία και τη φιλοσοφία και θα περάσουμε στα έργα. Πρέπει να καταργηθεί η βουλευτική ασυλία, πρέπει να καταργηθεί η επιχορήγηση των κομμάτων διότι είναι παράνομος, ναι. Πρέπει να καταργηθούν αυτά τα μπόνους και τα επιδόματα που παίρνουν όλοι αυτοί οι βουλευτές και οι δικαστικοί και τα αναδρομικά. Ναι. Έχουν νομοθετήσει τα συμφέροντά τους, είναι παράνομο, το νόμιμο είναι παράνομο και το παράνομο είναι νόμιμο. Νόμος έλεγε ο Πρωταγόρας και ο Θρασίμαχος στην αρχαία Ελλάδα ότι είναι το συμφέρον των ισχυρών, αυτό αποδεικνύουν καθημερινώς, έχουν νομοθετήσει τα συμφέροντά τους και πάνω απ' όλα κάνουν αυτό που είχε πει και ο Σοκράτης, ότι η τρομοκρατία, η διαπλοκή και η διαφθορά υπόκεινται στον νόμο της βαρύτητος. Δηλαδή ξεκινάει πάντα από πάνω προς τα κάτω, μιλάνε ότι υπάρχει τρομοκρατία και υπάρχει λέει και φοροδιαφυγή. Αυτά είναι μπούρδες και αηδίες όλα. Έχουν μαζέψει όλο το χρήμα, το έχουν καταθέσει στις προσωπικούς λογαριασμούς απόδειξη ότι και το χρέος και το έλλειμμα καθημερινώς διπλασιάζεται, άρα σημαίνει ότι τα λεφτά που μου παίρνουν δεν τα ρίχνουν στο δημόσιο κορβανά, αλλά τα ρίχνουν στις προσωπικές τους λογαριασμούς. Και έτσι όπως πάει το πράγμα, σε λίγο θα κόψουν και τις ελάχιστες συντάξεις και θα βγει ο κόσμος στον δρόμο να τρώει χόρτα από τα βουνά. Λοιπόν, δέχομαι συνεχώς μηνύματα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το email μου και από το Twitter, αλλά και από το Facebook, ότι αρχίζουν να σας φοβούνται αυτοί. Η εξουσία δηλαδή, οι εξουσιαστές. Τι θα κάνει αυτό, Κάτι να δείτε. Αυτοί είναι σίγουροι ότι φοβούνται διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι εγκλήματα έχουν κάνει κατά του λαού, κατά του κλήρου, κατά του έθνους, κατά του κράτους, κατά των Ελλήνων. Εμείς είναι πιο σίγουρο ότι έχουμε κάνει
επιχείρηση και έχουμε βγάλει το φόβο. Δεν φοβόμαστε τίποτα και κανένα, γιατί είμαστε οπαδοί. Είστε αποφασισμένοι. Είμαστε αποφασισμένοι, θα το δείξουμε πάρα πολύ σύντομα με έργα και όχι με λόγια. Τελειώσαν τα λόγια, όπως σας είπα, και η φιλοσοφία. Λοιπόν, το τι θα κάνουμε θα το δούμε στην πράξη. Δεν μπορεί να συνεχίσουν να μας δικούν ομοφιλόφιλοι, άνανδριάθεοι, άψυχοι, αστράτευτοι και άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλέψαν ποτέ στη ζωή του και το μόνο που κάνουν είναι να νομοθετούν την απάτη και την κλοπή και να παίρνουν αναδρομικά από τα ελληνικά ταμεία. Πήγανε και πήρανε τώρα πάλι 350.000 ευρώ αναδρομικά ο κάθε βουλευτής. Γιατί, επειδή διαλύεται το κράτος έθνος και επειδή έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του ελληνικού λαού και τον αγέννη των παιδιών, παίρνετε αναδρομικά όταν όλοι οι άλλοι είχαμε μείωση των μισθών και των συντάξεων στο 50%. Εσείς τολμάτε και αυξάνετε τους μισθούς σας. Όπως είδε η δικαστική, αυξάνε 80% τους μισθούς, πήρανε 500.000 ευρώ αναδρομικά κάθε δικαστικός και είναι 22.000 δικαστικοί. Δεν είναι 300 που είναι οι απαταιώνες οι βουλευτές του υποθηκευτικού. Είναι 22.000. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει, είναι μια όμορφη συμμορία η οποία βγάζει δωροδοκούμενες αποφάσεις. Τι απόφαση έβγαλε στο Σαμίνε η ελληνική δικαιοσύνη, τι απόφαση έβγαλε στην Υπόμεξ, τι απόφαση έβγαλε στα παιδιά από τα ΤΕΠ. Γίνονται 50.000 αγωγές κάθε χρόνο. Πώς θα οργανωθείτε τώρα αυτή τη στιγμή, πώς θα οργανωθείτε. Πώς θα μαζέψετε πάνω από 300.000 πίσω. Εμείς κάθε βράδυ θα έχουμε εκεί πέρα τουλάχιστον 200 με 300. Οι άνεργοι μόνο είναι 1 εκατομμύριο. Yeah. Λοιπόν, οι άνεργοι να κατεβούν μόνο θα τους δημιουργήσουμε τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, το πώς θα γίνει αυτό θα γίνει τώρα ακόμα σε επιστρέφει από τις άδειές του. Η αστυνομία είναι μαζί, ο στρατός είναι μαζί. Η αστυνομία και ο στρατός πρέπει να είναι μαζί μας. Είναι και πρέπει να είναι μαζί μας γιατί και αυτά είναι παιδιά του λαού και αυτούς τους έχουν αδικήσει. Είναι οι πιο χαμηλόμισθοι από όλους τους αστυνομικούς και από όλους τους στρατιωτικούς στα κράτη-μέλη. Όλα από όλα τα κράτη έχουμε τους μικρότερα. Τότε γιατί δεν βάλανε τον κόσμο. Κοιτάξτε, αυτή δεν είναι αστυνομική, αυτή είναι πρετοριανή. Υπήρχε ένας σοφός ο οποίος έλεγε μη φοβάσαι τον εξουσιαστή και τον κοσμοκράτορα. Υπάρχει τρόπο να τον αντιμετωπίσουμε. Το γιο της πλήστρας να φοβάσαι. Η γη της πλήστρας δυστυχώς είναι αυτή η άμεση πρετοριανή που φυλάνε τη βουλή των μασόνων και των απαταιώνων και των Εβραίων αυτών και είναι και η δικαστική. Λοιπόν, αυτούς τους πρετοριανούς ξέρουμε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Η υπόλοιπη αστυνομική, το μεγάλο τμήμα της αστυνομίας και του στρατού είναι μαζί μας γιατί είναι παιδιά του λαού. Και πρέπει να είναι μαζί μας, διότι πρέπει να καταλάβουν ότι μετά την αστυνομία αυτή πρόκειται να φέρουν Europol. Θα φέρουν εδώ πέρα ένστολους Robocop, οι οποίοι θα χτυπήσουν τον ελληνικό λαό. Yeah. Συνεπώς πρέπει να καταλάβουν και να ενταχθούν μαζί μας οι αστυνομικοί και ήδη έχουν φύγει πολλοί αστυνομικοί και έχουν ενταχθεί με το κόμμα των αγανακτισμένων, με το κίνημα των αγανακτισμένων, γιατί βλέπουν τι μέλη γενέστη. Τους έχουν μειώσει το 50% και σε αυτούς τους μισθούς τους και τις συντάξεις τους. Συνεπώς και αυτοί πρόκειται να αντιμετωπίσουν το φάρμα της εξαθλίωσης και της πείνας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουν. Γι' αυτό το λόγο, επειδή το ξέρουν αυτοί οι εξουσιαστές, θα φέρουν αστυνομία Europol, επαναλαμβάνω, Robocop, οι οποίοι θα είναι τελείως δικοί τους. Και υπάρχουν και κάτι ειδικό στράτευμα για την αντιμετώπιση των μεταναστασιών. Αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω, θα φέρουν ένα ειδικό στράτευμα. Εσείς όμως θα κάνετε δολοφονίες, έτσι είναι. Εμείς δεν ξέρω αν θα κάνουμε δολοφονίες, πάντως θα αποδώσουμε την δικαιοσύνη που πρέπει να αποδώσουμε. Επαναλαμβάνω ότι οι επαναστάσεις γίνονται με αίμα. Δεν γίνονται με λόγια και με φιλοσοφίες. Λοιπόν, αφού θέλουν αίμα, θα το έχουν το αίμα. Διότι ο πεινασμένος δεν έχει άλλη διέξοδο. Ναι. Είμαστε εξαθλειωμένοι, είμαστε αγανακτισμένοι, είμαστε πεινασμένοι, είμαστε αδικούμενοι και πρέπει να δημιουργήσουμε. Πού είστε αδικούμενοι. Αδικούμενοι στις αγροχές μας. Δεν μπορεί να δεχόμαστε να κλέβουν καθημερινώς στα ταμεία του κράτους, νομοθετώντας με νόμους να πηγαίνουν. Καταρχήν έχουν εξισώσει τους βαθμούς. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.